Έλα κάτω ρε. Γιατί βάζει κάτω να σε πάμε τώρα. Άμα ξανακάνω το τάξι. Κάνε, κάνε, κάνε. Δεν μπορώ τώρα. Έλα. Ήρθε ένα εξωτικό πουλί και ακούμε ένα... Λέω, τι είναι αυτό. Και αρχίζω κι εγώ. Αρχίζει αυτό και κατεβαίνει προς τα κάτω. Πριν το έκανα καλά, τώρα δεν μπορώ. Είναι τρία. Τρία. Αυτή. Πελεμός η προσοχή. Τώρα δεν μπορώ. Ένα πουλί που μιλάει η Αγγελική μαζί του, έχουν αναπτύξει θέσεις. Ναι, το είχατε πιάσει. Υπήρχε διάλογος, θέλω να σου πω ότι κατέβηκε. Δηλαδή ήταν φοβερό, πραγματικά ήταν σαν να μιλάμε με το πουλί. Κάποια στιγμή νομίζω δεν μπορούσα να το κάνω κανονικά και έφυγε, αλλά είχε πολύ πλάκα. Πού είσαι ρε πουλί. Και όπως του έκανα, ερχόταν και αυτό και απαντούσε και έκανε σαν τον Σαπαλαβό. Ναι ρε, Σαπαλαβό σου λέει. Πόσο μεγάλο είναι. Ένα μαύρο, τι ήταν. Τεράστια. Α, είναι ένα που κάνει γύρω-γύρω κυκλούς. Αυτό ήρθε να μας φάει, να ξέρετε. Γεράκι. Το δίκτυ που βρήκα στη θάλασσα είναι ένα δώρο από το Θεό. Το βρήκα τυχαία κολυμπώντας. Κοιτάξτε τι βρήκαμε στη θάλασσα. Πλάκα να κάνεις. Αυτό είναι ένα δίκτυ. Πλάκα να κάνεις. Έλα. Θέλετε το, για να το ανοίξουμε να το δούμε. Σόρια πουλάω. Ανοίξω το χέρι. Μήπως είναι η λύση του προβλήματος. Περίμενε, μην το τραβάτε και η κοπή. Έλα το πάνω, ήρθε ο Περικλής, βρήκε ένα πάρα πολύ ωραίο δίκτυ με πολλές τρύπες μέσα στη θάλασσα. Το έφερε, χαρήκαμε πάρα πολύ γιατί